Φίλες και φίλοι, αυτά είναι τα φιλανθρωπικά βιβλία του Πανελλήνου Συλλόγου Αλληλοβοήθειας. Μην ξεχάσετε να παραγγείλετε μαζί και τα δώρα. Περιμένω τα μηνύματά σας, θα διαβάσω και τα μηνύματα τα οποία οφείλω να διαβάσω από την προηγούμενη εκπομπή. Λέει, κύριε Νίκο, πώς μπορούμε ο 2026 να αλλάξουμε την όλη κατάσταση? Υπάρχουν λύσεις? Ποιες? Μήπως η ιστορία θα μας γράψει ως τη γενιά του τίποτα? Είναι γεγονός αυτό. Η γενιά των φραπεδόμυαλων και των καναπεδάτων, των βολεμένων και των κομματόσκυλων. Ο 095, κύριε Νίκο, καλησπέρα. Έχετε την αγάπη μας για τη συμπαράστασή μας, Γιάννης και Σοφία, τους οποίους ευχαριστώ. Ο 224, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Καλό μήνα και καλό χειμώνα. Η κυρία Παρασκευή από τη Νέα Καβάλα. Χαιρετίσματα στην κυρία Παρθένα από την Πόντο Ηράκλεια. Τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Ο 621, καλησπέρα κύριε Νίκο, Ηλίας Βαρβάρα από την Τούμπα. Τα χαιρετίσματά μου και την αγάπη μου. Ο 635, κύριε Νίκο, η κάρτα του πολίτη πότε βγαίνει? Εγώ δεν την παίρνω. Από 1η Ιανουαρίου θα δίδεται σε όλο τον κόσμο. Από 1η Ιανουαρίου τμηματικά θα το πάρει όλος ο ελληνικός λαός υποχρεωτικά. Από το νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση καταργούνται διαβατήρια, ταυτότητες, ευρωδιπλώματα, κάρτες, τα πάντα. Ο 327 λέει, καλησπέρα κύριε Νίκο, μήπως ετοιμάζεται, λέει, στρατιωτικό κόμμα? Έτσι ακούγεται. Ο 939 λέει, κύριε Νίκο, είμαι πολύ χαρούμενη που σας βλέπω, να είστε καιρός. Η κυρία Κική από τον Εύωσμο, να είσαι καλά Κική μου από τον Εύωσμο. Ο 653 λέει, καλησπέρα κύριε Νίκο, Πάγκαλος είπε ότι αν δεν πουλήσει ένα κίνητό του για να πληρώσει το φόρο του για τα άλλα στη ΔΕΗ θα τον βγάλει φυλακή ο Βενιζέλος. Έχω πάψει να ασχολούμαι με τον Πάγκαλο, δεν θέλω, φτάνει αρκετά πια. Ο 764 λέει να μπουν φυλακή ο Μπάμπης. Επίσης, αγαπητοί φίλοι, διάβασα και το μήνυμα του κυρίου Φώτη από την Καλαμαριά. Εάν θέλετε, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα ερωτήματά σας, αυτά είναι μέχρι στιγμής. Βγαίστε και πέστε τα πράγματα με το όνομά τους και αγωνιστείτε μαζί μας. Το κάθε μήνυμα έχει σπουδαιότητα για μας και βέβαια μπορείτε ελεύθερα και δημοκρατικά, χωρίς βομολογίες και ακρότητες, να εκφράζετε τη δική σας άποψη και τη δική σας γνώμη. Βγαίστε λοιπόν και πέστε τα πράγματα με το όνομά τους και αγωνιστείτε μαζί μας. Απικία των μεγάλων κρατών και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου καταντά η Ελλάδα, λένε οι ξένοι. Επίσης, εδώ 51 εκατομμύρια μίζες σε πολιτικούς και μέσα μαζικής ενημέρωσης, δημοσιογράφους, τηλεοράσεις, εφημερίδες και ραδιόφωνα. Μίζες, σκάνδαλα, βρωμιές, σαπίλα παντού, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Επίσης, οι δανειστές μας σε κατάσχεση της κρατικής περιουσίας θα προχωρήσουν εάν δεν μπορέσουμε να πληρώσουμε τα δάνεια, αφού η κυβέρνηση μας υποθήκευσε την Ελλάδα με το μνημόνιο. Αυτό πρέπει να γνωρίζετε, ότι 35 χρόνια χωρίς το μνημόνιο όλες οι κυβερνήσεις όλων των κομμάτων και των δύο μεγάλων που κυβέρνησαν έπαιρναν δάνεια χωρίς να υποθηκεύουν το σπίτι μας, την Ελλάδα μας, την κρατική μας περιουσία. Αυτό έγινε τώρα με το μνημόνιο με τον κύριο Παπανδρέου και εάν δεν πληρώσουμε δάνεια θα κατασχέθουν χωρίς αντίσταση και αντίδραση ούτε και με δικαστικές αποφάσεις που δεν έχουμε το δικαίωμα οτιδήποτε θέλουν από την Ελλάδα. Στο 26% θα φτάσει η ανεργία το 2012. Είναι αυτό που σας έλεγα, ότι ο επόμενος χρόνος θα είναι 100 φορές χειρότερος από το φετινό. Επίσης, οι επικουρικές άνω των 150 ευρώ θα περικοπούν κατά 30%. Καταντήσαμε να τα δίνουμε όλα για να πάρουμε την έκτη δόση. Εδώ λοιπόν, από τα λεφτά υπάρχουν στο κυνήγι των δόσεων. Εδώ λοιπόν, κύριε σκηνοθέτα, θέλω να σας τονίσω, αγαπητοί φίλοι. Ωραία, τώρα μειώσαμε τους μισθούς, τις συντάξεις, κόψαμε τις περικοπές, κάνουμε ό,τι θέλουν οι ξένοι, σκύβουμε το κεφάλι, ξεπουλάμε την Ελλάδα, χάσαμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Είμαστε όμως στην έκτη δόση. Τι θα γίνει τα Χριστούγεννα στην έβδομη δόση?
και άλλες περικοπές, και άλλες. Και άλλες καταργήσεις, και άλλες. Και άλλο ξεπούλημα, και άλλο. Και μετά στην 8η τον Φεβρουάριο, Μάρτιο, τι θα γίνει. Και μετά στην 9η, και μετά στην 10η, τι θα πουλήσουμε. Και μετά στην 11η, και μετά στην 12η, και ύστερα στο μεσοπρόθεσμο, άλλες 15 δόσεις, τι θα πουλήσουμε. Το σκεφτήκατε, το αναλογιστήκατε, ότι το μνημόνιο, το μεσοπρόθεσμο μας κατέστρεψαν. Διότι αν δεν είχαμε την Τρόικα στο κεφάλι μας, εάν δεν είχαμε το μνημόνιο, θα ήμασταν χιλιάδες φορές καλύτερα. Αυτό είναι εθνική προδοσία. Αυτό είναι εθνική εξαπάτηση. Το παιχνίδι είναι στημένο. Και το προδοσία, αν θέλετε, και σε εισαγωγικά. Φίλες και φίλοι, όμως θέλω και τη δική σας γνώμη και τη δική σας άποψη για όλα αυτά τα οποία αποκαλύπτουμε. Έχει έρθει και ένα καινούριο μήνυμα. Ο 024 λέει, κύριε Νίκο, μήπως το ΚΚΕ είναι μια λύση, λέει ο φίλος ο Διονύσης από την Κατερίνη, τον οποίο τον ευχαριστώ. Ο 433 λέει, το 2012 πριν πάρουμε την κάρτα του πολίτη θα μπορούμε να φύγουμε με την ταυτότητα και το διαβατήριο. Όταν την πάρουμε, τι έγγραφα θα χρειάζονται για να πάμε σε χώρες εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέει ο φίλος ο Κώστας. Θέλω να σας τονίσω το εξής, πάνω σε αυτόν τον τομέα. Από την 1η Ιανουαρίου, βάσει του νόμου που ψήφισε η κυβέρνηση, και μέσα στο 2012 θα ακυρωθούν διαβατήρια, ταυτότητες, ευρωδιπλώματα, κάρτες τραπεζικές, κάρτες υγείας και οτιδήποτε άλλο αφορά τα προσωπικά μας δεδομένα. Όλα λοιπόν θα υπαχθούν στην κάρτα του πολίτη, την κάρτα του σατανά, την κάρτα του αντιχρίστου που θα έχει το 666 και το μικροτσίπ. Δυστυχώς η Εκκλησία δεν αντέδρασε πλην εξαιρέσεων, για να μην αδικούμε ορισμένους Μητροπολίτες, ιερείς, θεολόγους και το Άγιο Όρος και το παλιό ημερολόγιο που αντέδρασε. Έγινε νόμος του κράτους η κάρτα του πολίτη. Οι Εβραιοσιονιστές χρησιμοποιούν τον ελληνικό λαό πρώτος στην Ευρώπη για να του δώσουν την κάρτα του σατανά ως πιο θρησκευόμενο λαό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό σημαίνει ότι από τον επόμενο χρόνο δεν θα υπάρχουν διαβατήρια και οι ταυτότητες ενισχύει αυτές που έχουμε ήδη στα χέρια μας. Όποιος δεν θα έχει την κάρτα του πολίτη, όποιος δεν θα πάρει την κάρτα του πολίτη, βάσει του νόμου που ψηφίστηκε, δεν θα έχει δικαίωμα εργασίας, δεν θα έχει σπίτι, χωράφι, μαγαζί, δεν θα παίρνει σύνταξη και δεν θα θεωρείται πολίτης αυτής της χώρας. Επομένως, χωρίς την κάρτα του πολίτη, δεν θα μπορείτε να πάτε στο εξωτερικό. Το μόνο που πρέπει να διευκρινιστεί είναι ότι αν μέχρι να πάρουμε την κάρτα του πολίτη, εάν θα μπορούμε να μετακινούμαστε και για πόσο διάστημα με τις παλιές ταυτότητες και με τα διαβατήρια μέχρι να μας δώσουν υποχρεωτικά βάσει του νόμου, υποχρεωτικά το τονίζω, την κάρτα του πολίτη. Περιμένω τα μηνύματά σας, τα ερωτήματά σας, τις καταγγελίες σας. Βγαίστε και πέστε τα πράγματα με το όνομά τους και αγωνιστείτε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Τώρα, θέλω να τονίσω, αγαπητοί φίλοι, ότι ο φίλος μου ο Πύρος ο Δήμας, και μπράβο του, το παλικάρι αυτό που δόξασε την Ελλάδα με τα χρυσά μετάλλια των Ολυμπιακών Αγώνων, καταγγέλει ότι ήρθε η ώρα, λέει, πλέον του εισαγγελέα, διότι χρησιμοποίησαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες μερικοί για να θησαυρίσουν και να κλέψουν την Ελλάδα. Είναι μια πάρα πολύ εντυπωσιακή δήλωση του Πύρου του Δήμα. Μπράβο το παλικάρι. Τώρα, γνωρίζετε οι περισσότεροι ότι την μάστιγα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της στόχευσης, της εξαθλίωσης, γνώρισε η Αργεντινή, μια τεράστια χώρα με πολλούς πόρους που την καταδυνάστευσαν με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η Αργεντινή και ο λαός αντιστάθηκαν και μετά από πολλούς αγώνες
έδιωξαν με τις κλωτσιές την Τρόικα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από την Αργεντινή, και σήμερα η Αργεντινή είναι μέσα στους G20, δηλαδή στις 20 πλουσιότερες χώρες στον κόσμο. Να λοιπόν το έγκλημα που έκαναν, που μας έφεραν το μνημόνιο, που υποδούλωσαν την Ελλάδα και έφεραν την κατοχή στον ελληνικό λαό. Εδώ, κύριε σκηνοθέτα. Αργεντινή, από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στους G20, δηλαδή στις 20 πλουσιότερες χώρες της Ευρώπης. Εδώ τώρα στη Βραζιλία, άλλη χώρα, με σκούπες εναντίον της διαφθοράς. Τι έκαναν λοιπόν οι Βραζιλιάνοι, οι αγανακτισμένοι, και όχι σαν τους δικούς μας τους αγανακτισμένους με τα σουβλάκια στις πλατείες και τα, να μην πω και τι άλλο. Στα πρότυπα των Ισπανών αγανακτισμένων κινητοποιήθηκαν οι Βραζιλιάνοι, στηρίζοντας τον πόλεμο της Προέδρου εναντίον του μαύρου πολιτικού χρήματος, οδηγώντας σε παρέτηση υπουργούς, υφυπουργούς και δεκάδες ανώτατους αξιωματικούς. Τα βλέπετε, τα βλέπετε, με τις σκούπες έδιωξαν τους υπουργούς, τους υφυπουργούς και τους αξιωματούχους για το μαύρο χρήμα. Και εδώ στην Ελλάδα κλέβουν, ρημάζουν, κάνουν σκάνδαλα, βρωμιές, διαπλοκές, διαφθορές, όσοι είναι, όποιοι είναι και όπου είναι, και κανείς δεν τιμωρείται, και κανείς δεν φυλακίζεται, και κανείς δεν κάθεται στο σκάμνι της δικαιοσύνης. Είδατε διαφορά λαού, ακόμα και οι Άραβες ξεσηκώθηκαν. Είδατε, στην Αργεντινή έφυγαν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και έγιναν και μπήκαν μέσα στις 20 πλουσιότερες χώρες. Οι Βραζιλιάνοι, σας έδειξε εφημερίδες, τα λέω εγώ. Τα γράφουν εφημερίδες, σας τα δείχνω. Με τις σκούπες έδιωξαν τους υπουργούς. Τα βλέπετε. Εγώ είμαι βέβαια κατά των ακραίων καταστάσεων. Αλλά η παγκόσμια ιστορία αποδεικνύει ότι κανένα κόμμα και κανένας πολιτικός δεν μπόρεσε να αλλάξει τη ροή του κόσμου παρά μόνο η λαοί δια των επαναστάσεων. Αυτό δεν λέω ότι αύριο πάρτε τα όπλα και κάντε επανάσταση ή κατεβείτε και πάρετε τους τα κεφάλια. Όχι. Ο λαός όμως της Ελλάδος δυστυχώς δεν μπορεί να ξυπνήσει, δεν μπορεί να πετάξει κομματικές παροπίδες. Βλέπετε ότι κανείς δεν κινείται. Αν ήταν καμιά άλλη κυβέρνηση ή κανένα άλλο καθεστώς, θα είχαν κάψει την Ελλάδα. Πού είναι λοιπόν όλοι αυτοί που κόπτονται για τη δημοκρατία? Πού είναι όλοι αυτοί που το έπαιζαν αντιστασιακοί στο Πολυτεχνείο και μας έφεραν τη μαϊμού δημοκρατία που κατέκλυψε την Ελλάδα, που υπερχρέωσε την Ελλάδα? Πού είναι όλοι αυτοί οι δημοκράτες? Πού είναι όλοι αυτοί που το παίζουν τα παιδιά του λαού, των εργατών και των υπαλλήλων? Πού είναι? Κρύβονται σαν τις κότες. Και αύριο μεθαύριο θα το παίζουν αντιστασιακοί. Ό,τι κάνανε το 1974, ό,τι κάνανε σε άλλες ιστορικές διαδρομές. Αυτή είναι η αλήθεια. Διότι πραγματικοί αντιστασιακοί, τα πραγματικά παλικάρια, τα έχουν στη γωνία ή δεν εμφανίζονται και ζουν με αξιοπρέπεια και δεν εκμεταλλεύονται καταστάσεις όπως εκμεταλλεύτηκαν αυτά τα λαμόγια. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα πρέπει να αντισταθούμε και απέναντι στο τσουνάμι των πληστηριασμών που έρχεται με τις κατασχέσεις των τραπεζών. Έχουν δίκιο οι ένστολοι που φωνάζουν δεν μπορούν να αναζήσουν.